Απολύτως φυσιολογική είναι σύμφωνα με τους σεισμολόγους η μετασεισμική ακολουθία στη Ζάκυνθο μετά τον σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Πολλοί κάτοικοι, ωστόσο, ανήσυχοι πέρασαν τη νύχτα έξω από το σπίτι τους. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν θαλάσσια περιοχή 44 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και σε Μάλτα και Ιταλία. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές αλλά όχι τραυματισμοί. Εκδηλώθηκε ακριβώς πάνω στο όριο των δύο λιθοσφαιρικών πλακών Ευρώπης και Αφρικής. Εντάσσεται μέσα στην σεισμικότητα, την κανονική που υπάρχει στην περιοχή. Και πιστεύω ότι και ο πληθυσμός αλλά και ο οικιστικός συστός επεκτεθέθηκαν άψογα σε αυτή την περίπτωση. Τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην ηλεκτροδότηση έχουν ήδη αποκατασταθεί. Στο λιμάνι της Ζακύνθου έχουν απομακρυνθεί όλα τα οχήματα, καθώς ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε σημαντική καθίζηση στον τραπεζοειδή προβλήτα. Σύμφωνα με τον λιμενάρχη του νησιού, πάντως δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα σπίτια και οι υποδομές είναι έτσι κατασκευασμένα τους ώστε να αντέχουν σε μεγαλύτερους σεισμούς. Θεωρώ ότι και το φαινόμενο εξελίσσεται σχετικά ομαλά, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Περιμένουμε κάποιο μεγάλο μετασεισμό της άξης το 5,6-5,7, αλλά ο οποίος θα είναι πάρα πολύ μικρότερος από τον 6,4. Όλα τα σχολεία του νησιού θα παραμείνουν κλειστά σήμερα με απόφαση του Δημάρχου.